Άριστοι στην εξαπάτηση κοροϊδεύουν ένα χρόνο τους πολίτες του Εύρου. Με την παρουσία της αστυνομίας ξεκίνησαν τα έργα για τη νέα δομή στο φυλάκι Ορεστιάδας, αναφέρει χαρακτηριστικά η ανακοίνωση της Νομαρχιακής Επιτροπής ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία στον Εύρω. Αγνοούν επιδεικτικά την σχεδόν καθολική αντίθεση των πολιτών στη δημιουργία νέας δομής ή επέκτασης του ΚΙΤ ή επέκταση του ΠΡΟΚΕΚΑ ή όπως θα αποφασίσουν αύριο να ονομάσουν τις παρεμβάσεις κόστου 23 εκατομμυρίων που ξεκίνησαν με την παρουσία αστυνομικών δυνάμεων στο φυλάκιο τη Ορεστιάδας. Στι 4 Ιανουαρίου 2021, μετά την πρόσκληση που αναρτήθηκε στη Διάβγεια στις 28 Δεκεμβρίου του 2020 για τη νέα δομή φιλοξενία στο Φυλάκι Ορεστιάδα, με δελτίο τύπου μιλούσαμε για την μοναδική συνέπεια των αρίστων του Μητσοτακικού κράτου στην εξαπάτηση των πολιτών, βλέποντα ότι δεν θα πούν την αλήθεια στου διαμαρτυρώμενους πολίτε του νομού Εύρου, υπογραμμίζεται χαρακτηριστικά στην ίδια ανακοίνωση και συνεχίζει. Στι 6 Απριλίου, με ανακοίνωσή μα, λέγαμε για την αιμονή σε μια απόφαση κόντρα στη βούληση του λαού με ελιγμού, ψεύδι και υποκρισία. Γιατί είμαστε σίγουροι ότι δεν θα έπαιρναν τίποτα πίσω, αλλά θα επεδίωκαν με διάφορα τερτύπια να ξεγελάσουν του κατοίκου του νομού μα για να φτάσουν στο στόχο του. Η κυβέρνηση τη Νέα Δημοκρατία και προσωπικά ο Κυριάκο Μητσοτάκη θυσιάζουν τον Εύρο για την εξυπηρέτηση των επικοινωνιακών του παιγνίων. Επιφυλάσσουν στη δική μα περιοχή, όπω το έχουμε επισημάνει και στο παρελθόν, ένα μέλλον αβέβαιο αγνώντα τι που υπάρχουν και τα προβλήματα που μπορούν να δημιουργηθούν. Παραμένουμε σταθερά υποστηρικτέ τη απόφαση που έχει πάρει η δική μα κυβέρνηση για καμία δομή φιλοξενία ανατολικά του Νέστου, δηλαδή στη Θράκη. Άλλο εξυγχρονισμό των υπαρχόντων δομών και άλλο η κατασκευή νέων για μόνιμη διαμονή και αύξηση τη χωρητικότητα. Η ευθύνη βαραίνει προσωπικά τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Οι βουλευτέ του κυβερνητικού κόμματο στον Εύρο φέρουν μεγάλη ευθύνη. Αυτή η επικίνδυνη αυταρχική νεοφιλελεύθερη κυβέρνηση, η οποία προξενεί μόνο ζημιά, πρέπει να φύγει το γρηγορό. Εκλογέ άμεσα για να αποφασίσουν οι πολίτε. Προοδευτική κυβέρνηση με τον Αλέξη Τσίπρα Πρωθυπουργό. Την ανακοίνωση υπογράφει η Νομαρχιακή Επιτροπή ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία ΕΒΡΟΥ.